Θα βρούμε τους καλεσμένους. Σήμερα έχουμε τιμή να έχουμε την ομάδα των Κοσκίνων κοντά μας και να ξεκινήσουμε από την διοίκηση, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη διαιτησία, συνεχίζει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο μέσα από τα διοικητικά. Ο Μάριος Τσελιακός είναι κοντά μας. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του 965 και του ράδιο Αλιβέρια 1. Να σε γερή και δυνατή, συγχαρητήρια για την άνοδο. Δίπλα μου, τώρα δεν θα ρισκάρω να πω πρωταθλήματα του Μπασινά, κάποια στιγμή τα είχα συλλέξει, γιατί τα βάζα μαζί με το τριαντάφυλλο του Ζαχαριά, αλλά του αυτού εδώ δεν τα θυμάμαι. Πάντως θα σας πω ένα περιστατικό. Ο Πριώνας τον έχει βαφτίσει μαύρο στόπερ. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία ο Ηρακλής Ψαχνών στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και τον εμφανίζει από την κεντρική πύλη των Ψαχνών. Κατά μεσήμερο κουκουλωμένο μέσα έσκαζε ο Τζίτζικας και αυτός οχόταν κατά μεσήμερο με μια κουκούλα από πάνω και ένα σάκο έτσι μονά-μονά και του ανοίξαν και την κεντρική πόρτα για να τον βάλουν μέσα ψαχνών. Και ούτε ο Ριβάλτος στον Ολυμπιακό. Χριστόφορος Κουρούπης. Ποιο πρωτάθλημα ήταν αυτό? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην ΓΑΜΑ εθνική μόλις είχαμε ανέβει. Όχι. Ναι, ποιο, με τα κόσκινα νούμερο πόσο, τι, με ποιους έχεις πάρει πρωτάθλημα, πες τα όλα. Έχεις πάρει με τα κόσκινα ένα, με τα ψαχνά δύο. Με τα ψαχνά. Άλλο έχεις πάρει ή όχι, αυτά ήταν μόνο. Δάφνη Ερυθρό. Έχεις πάρει και εκεί, έχεις τάσει και εκεί, χάρη σου. Έχω πάει και εκεί. Μάλιστα, ωραία. Πάμε απέναντι τώρα. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, έχω πει εγώ για εσάς, μην στεναχωριές. Αν έπαιζε αυτήν την εποχή, δεν λέω για σένα, αλλά ο Γιάννης πάντως θα είχε συλλέξει αρκετά ευρά. Τον έκανε η μαμά του και ο μπαμπάς του λίγο πιο παλιά. Πάντως αν ήταν τώρα 30 χρονών ή και λίγο πιο νωρίς, νομίζω ότι θα είχε συλλέξει αρκετό κομπόδεμα και δεν θα αναγκαζόταν να βγάλει ως προς το ζήν τα αυτά που χρειάζονται και δουλεύοντας τόσο κοπιαστικά. Γιάννη Κούμα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν έχω νομίζω και πολύ άδικο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω, αλλά είδα βίντεο εθνική το μεσημέρι και πονέσαν τα μάτια μου πάλι. Πραγματικά και λέω για τους επιθετικούς, υπαριθμόν πρωτάθλημα πες μας εσύ. Υπαριθμό πρωτάθλημα, εντάξει, με το πιτσιρικάνο με τους μικρούς Παναθηναϊκού, πρωτάθλημα για κύπελο, μετά με το Λίλα, τώρα με τα Κόσκινα, δεν θυμάμαι. Ενδιάμεσα δεν έχεις πάρει κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι, κύπελα έχω πάρει. Κύπελα έχει, πρωτάθλημα το έχει. Πρωταθλήματα, οπότε μάλλον αυτός εδώ σας περνάει όλους. Μας περνάει, Γιώργο. Λοιπόν, γέννημα θρέμα της μεγάλης του Μίστρου σχολής, μια και από εκεί ξεκίνησε. Ανακάλυψη θα πω του Παύλου Παπαδόπουλου στο Μίστρο που τον έφερε μετά στην Ερέτρια από τα πουλέν του. Από τα πουλέν του Παύλου. Από τα πουλέν του Παύλου. Γιώργος Μπασινάς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροτές. Λοιπόν, πες εσύ τώρα πόσα πράγματα έχεις πάρει. Νομίζω 5. 5, για πες τα. Το νομίζω δεν μαντεύει τίποτα, πες αποδείξεις. Γιατί εδώ πέρα έχουμε θέμα. Με το χωριό μου είχα πάρει το Μίστρο, με το Νεβοϊκό Χαλκίδας. Τον Απόλλωνα Ερέτριας στη Β που ανέβηκε στην Α και τον Βοϊκό Αγίου Νικολάου και τώρα με τα Κόσκινα. Μάλιστα. Να τα. Δηλαδή έχεις πάρει από τη Β3. Από τη Β3 και δύο στην Α. Και δύο στην Α. Οπότε πάμε και στο Βενιαμίν της παρέας. Ο Θεός του είπε να πάρει πρωτάθλημα και να βγάλει το χωριό του στη Γάμα από τη Β. Έχεις ζήσει και το πρωτάθλημα από τη Γάμα στη Β με το χωριό. Οπότε να, δεύτερο πρωτάθλημα. Με ρώταγαν πολύ πώς και δεν έχεις παίξει παραπάνω. Παιδιά που ήταν απ' έξω μέχρι τώρα, θα μας το λύσει τώρα ο αρχηγός της ομάδας, αυτός που παραλίγο να τους κοψοχολιά στην προτελευταία αγωνιστική, μπερδεύοντάς τους εκεί με τον αέρα, ο ταξιάρχης Δημολιάνης. Ταξιάρχη, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που παίρνω την ομάδα των Αγγλοσκήνων, καθώς έχω πάρει και το πρωτάθλημα από τη ΓΑΜΑ στη Β. Έχω και ένα κύπελο με την ομάδα του Αμναϊκού, για όσους τη γνωρίζουν. Α, είσαι και κύπελο εκεί. Καθώς έχω υπάρξει και εκεί μια πενταετία. Μια χαρά. Εμείς έχουμε παίξει αντίπαλοι. Όταν είναι Κόσκινα Λάμψα, πώς έχουμε παίξει. Πρέπει να έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει πιο παλιά, πρέπει να έχουμε παίξει. Γι' αυτό είναι οι φιγούρες γνώριμες. Εμείς τα είχαμε φάει και πέρα τον Νότιο Όμιλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Να πούμε ότι το 222-10-74-965 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε. Ο Χάρης σας σηκώνει και θα δέχετε τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 να συζητήσουμε με την ομάδα των Κοσκίνων. Και θα κάνω μια ερώτηση που θα απαντήσουν. Πρώτα οι τρεις μεγάλοι και μετά ο ταξιάρχης και η διοίκηση δεν θα απαντήσει, θα τοποθετηθεί. Θα τοποθετηθεί, δεν τοποθέτησε. Τι ήταν αυτό που μπορεί, τι κίνδυνο μπορεί να δώσει ένα παιδί όπως ο Κουρούπης, ο Μπασινάς και ο Γκούμας, ο Ρούσος, ο Θωμάς,
Αυτός τι, από πού βρίσκεται καταρχήν, από πού τον ανακαλύψετε αυτόν, αυτός που, από πού είναι αυτός, από εκεί από το χωριό. Και πώς βρέθηκε αυτός εκεί, έπεσε τα κρυζά πιο παλιά αυτή η φάτσα. Μια αυτή την είδα εγώ, είναι κρυεζό φάτσα αυτή την είδα εγώ. Ήταν, πρέπει να... Δεν παίζει ρόλο, έπαιζε εκεί με κάτι άλλους εκεί στα κρυεζά που ήταν τότε με καλή ομάδα. Είχαν βγει από τη Β'. Τον είχα συμπέχει. Α, μπράβο, γι' αυτό σου λέω, με τους Σαμαράδες μέσα, Καραγιάννης. Μα γι' αυτό σου λέω αυτή τη στιγμή. Συναντιόμασταν πολύ, ήταν Και αυτός τι μπορεί να κάνει παιδιά στη Δύση, όχι της καριέρας του δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, που ξέρουμε όλοι τι είναι. Καταρχήν είμαι 100% σίγουρος ότι το οικονομικό δεν υπάρχει. Είμαι 100% σίγουρος. Θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι είναι. Τι μπορεί να κάνει να κρατήσει αυτή την παρέα έτσι τόσο ενωμένη, τόσο δεμένη και να βγει και να λέτε και όλοι ότι θα πάμε και ξανά. Χριστόφορε. Η αγάπη που είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος που τελειώνει το πρωτάθλημα, ο ένας με τον άλλον που ξέρει ο ένας τον άλλον, και η ηρεμία που είχαμε από το δεύτερο γύρο και μετά, που ξέραμε τι θέλαμε σε κάθε παιχνίδι. Η Κίμη έκανε δύο νίκες, τη μία την έκανε με εσάς. Ναι. Και είχα πει τότε ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας στοιχήσει κιόλας. Ναι. Στο πρωτάθλημα, βέβαια. Ήταν αυτή. Γιάννη, το Δεκέμβρη πήγες εσύ, Ναι, εγώ πήγα το Δεκέμβρη, ναι. Το πίστεψες αυτό το πρωτάθλημα ή πήγες αυτό που λέμε, άντε είναι ο Χριστόφορος, είναι ο Σάκης, είναι ο Γιώργος, πάμε εκεί. Όχι, από την αρχή με το που πήγα στην ομάδα, ναι, το πίστεψα, γιατί έτσι κι αλλιώς για αυτό το σκοπό πήγα. Με αυτό το σκοπό πήγα, για να σταθούμε πρωταθλητές. Εντάξει, τα ήξερα τα παιδιά βέβαια, τους περισσότερους από την ομάδα, εντάξει, το πίστεψα από την αρχή. Ήταν καλό το κλίμα, ήμασταν μια παρέα από την αρχή και τα παιδιά που δεν ήξερα, δηλαδή τα νέα, ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και πολύ καλοί παίκτες. Εντάξει, έδεσε η... Με τη μία, Με τη μία, ναι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα βέβαια, αλλά τα αντιμετωπίζαμε εμείς πιο ψύχρα, εμείς μεγαλύτεροι και συμβουλεύαμε τους μικρότερους και... Γιώργο, εσύ πιο παροτοκαμνισμένος με την έννοια ότι έχεις πάρει πρωταθλήματα της κατηγορίας αυτής, ξέρεις τα μυστικά, είσαι από πέρσι αν δεν θυμάμαι στην ομάδα, Όχι, όχι, φέτος. Α, φέτος έρθεις εσύ, φέτος έρθεις εσύ από την αρχή. Η ομάδα την είδαμε να μπαίνει τελευταία αγωνιστική και δεν ξέρω ποιος τρόπος μπορούσε να υπήρχε για να χάσει. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν, νομίζω ότι μόνο και μόνο η παρουσία κάποιων παιδιών από εσάς έκανε τους αντίστοιχους ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην υπολοιπότησαν σε ταλέντο, σε δύναμη, σε τέτοια, αλλά υπολοιπότησαν σε εμπειρία τέτοιων παιχνιδιών. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστικό ότι σε μια φάση δεν μπορούσαν οι Τσαμαρίδε, εγώ που τα βλέπα και απ' έξω έτσι πιο ψυχρεμά, να αλλάξουν δεύτερη και τρίτη πάσα. Στην κυριολεξία εσείς χορεύατε, νομίζω, σε έναν από τους χειρότερους αγωνιστικούς χώρους που έχω δει ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω και στα χρόνια που έπαιξα και σε αυτά που πάω τώρα και περιγράφω παιχνίδια. Δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο γήπεδο από αυτό που ήταν σαν προχθές εκεί. Δηλαδή το σκέφτομαι ακόμα και επειδή έκανα και εγώ λίγο αυστηρή κριτική εδώ στα παιδιά της Αμαρίθου από τη Δευτέρα, και επειδή δεν έχω λόγο να μην δεν πιστέψω τον Βαγγέλη τον Κοντό, ότι το καταβρέχαν το γήπεδο πάντα, πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, μου το είπε ο Βαγγέλης αυτό, αλλά η λάσπη έγινε γιατί μου είπε ότι χάλασε ένα μπέκ μία ώρα πριν το παιχνίδι. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Δηλαδή μου είπαν ότι όντως το βρέχουμε το γήπεδο. Γιατί μίλησα και με τον Δημήτρη τον Δελγιάννη, μου είπαν ότι όντως το βρέχαμε, γιατί και εμάς δεν μας είναι και ό,τι καλύτερο, θεωρητικά σίγουρο αυτό. Αλλά χάλασε και ένα μπέκερ, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει, λίγη σημασία έχει. Πάντως το θέμα έχει ότι η ιστορία έγραψε ότι εσείς επικρατήσατε και όποιος έχει επιχειρήσει να βρέξει πάντα γήπεδο, το είχε κάνει και ο Λίλας. Έπαιζε κανείς εσάς από εκείνο το σύγχρονο παιχνίδι. Γιάννη, έπαιζες το Χαλκίδα Λίλα στο 0-1. Έπαιζε ίσως τότε στο Λίλα. Όχι, όχι, όχι. Εσύ? Όχι, όχι. Τότε που είχε με τον κόλ του Λαμπρινάτου που είχε κερδίσει η Χαλκίδα. Ναι, όχι. Έτσι και κάνει και τότε ο Λίλας. Είχε βρέξει το γήπεδο και πραγματικά η Χαλκίδα χόρευε στη λάσπη και ο Λίλας παραπατούσε και έχασε το παιχνίδι. Πίστευες ότι όλη αυτή η παρέα θα άντεχε όλες αυτές τις κακουχίες και το πιο πολύ το κυνήγι? Γιατί ήταν στο κυνήγι ενός Αμαρτιακού που κακά τα ψέματα, γιατί πρέπει να τα λέμε κιόλας, μέχρι τη φυγή Αλεξανδρία μοιάζε τρένο. Για να τα λέμε όπως πρέπει να τα λέμε. Και φαβόρι. Φαβόρι, ναι. Νομίζω ότι επειδή, ξέρεις, καμιά φορά δεν πρέπει να τα λιδωρούμε όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Αλεξανδρής έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει. Σαν προπονητής, σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε πολύ μικροί για να μιλάμε γι' αυτόν. Αλλά ο Αμαρτιακός μέχρι τον Αλεξανδρή, μέχρι να φύγει ο Αλεξανδρής,
Ήταν τρένο. Είχατε παίξει εσείς. Ο Αλεξανδρής έχει φύγει πριν παίξουμε στον πρώτο γύρο. Εσείς παίξατε με Αθανασιάδη. Με Αθανασιάδη. Πόσο είχατε έρθει μέσα στα κόσκινα. Είχαμε κερδίσει 2-1. Είχατε, α, μπράβο, ναι, είχατε κερδίσει 2-1. Πιστεύω, Μανώλη, ότι εμείς, δηλαδή πιο μεγάλοι, ξέρω, που είμαστε πιο έμπειροι και τέτοια, όλη τη βδομάδα, ξέρω, την προηγούμενη βδομάδα πριν παίξουμε με αυτό το παιχνίδι, με τα περισσότερα παιδιά που μιλάγαμε, παίρναν τηλέφωνο και τέτοια, που φαινόντουσαν και τους τους ξέρω ότι αγχώνονται, ξέρω γιατί πριν τα παιχνίδια με ρωτάγανε και τέτοια. Και δηλαδή προσπαθούσα να τους μεταδώσω ότι δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Δεν έχουμε να, δηλαδή πάμε για να κερδίσουμε, δεν πάμε ούτε να πάρουμε την ισοπαλία. Φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε και το γήπεδο που ήταν σε τραγική κατάσταση και τα παιδιά τα ίδια αυτά που έβλεπα ότι ήταν αγχωμένα και τέτοια. Και είδαν ότι μόλις είδα το γήπεδο, εγώ γυάλισε το μάτι μου. Λέω, μας το έχουν κάνει επίτηδες. Και καλά, ξέροντας ότι εμείς είμαστε πιο μεγάλοι, και μπορεί να γίνει και αυτό κατά λάθος που μου λέτε ότι έσπασε κάποιο μπέκ. Αλλά εγώ πίστεψα εκείνη την ώρα ότι το έχουν κάνει επίτηδες, ότι δεν θα μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε στις ελληνικές. Και εγώ αυτό πίστεψα, φτάνοντας, δεν υπάρχει λόγος. Και όντως είδα και των παιδιών στα μάτια αυτούς που μίλαγα, ξέρω εγώ, που μου λέγανε τι να κάνουμε και τέτοια, που πήραν ακόμα περισσότερο θάρρος. Με το που τους είπα ότι μας το έχουν κάνει επίτηδες, βέβαια τους το είχα πει και μέσα στη βδομάδα αυτή που έρχεται, ότι να έχετε πάρει παπούτσια μαζί σας, γιατί το γήπεδο μπορεί να είναι βρεγμένο και τέτοια. Και πίστεψα, δηλαδή με το που μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο, πίστεψα ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Ταξιάρχη το χωριό, πώς λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα? Κακά τα ψέματα, ένα μικρό χωριό συναντίου Ευβοίας, βέβαια το παράδειγμα των γειτόνων, και νομίζω ότι έχετε και αρκετά καλή σχέση τα τελευταία χρόνια, πάντα υπήρχε. Ζαράκων ήταν έτσι πολύ 38 και εκεί ζήσαν το όνειρό τους. Ένα πιο μικρό χωριό δεν είναι, 144. Πολύ. Πόσο κατοίκουσε η Μάρια? 250 περίπου μόνιμος. Καλά, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι και από τα πιο μικρά χωριά που έχουν φτάσει ποτέ στην αλφατοπική κατηγορία. Δεν ξέρω τώρα αν βάλω και το Μίστρο. Νομίζω ότι πάνω θα νομίζω. Ο Μίστρος είναι και παραπάνω, αλλά δεν νομίζω άλλο τόσο μικρό χωριό. Δεν ξέρω, πρέπει να κάτσω να ψάξω πολύ παλιά τώρα. Μήπως, αν έχει φτάσει κάτι τόσο μικρό ξανά στην αλφα τοπική κατηγορία. Οι κάτοικοι του χωριού πώς το βλέπανε? Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το πιστεύανε. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει ένα τόσο μικρό χωριό, εντάξει, να μην υπάρχουν πολλά παιδιά του χωριού για να μπορέσουν να στηρίξουν την ομάδα και αυτά, είναι κάπως πιο δύσκολο. Αλλά όταν υπάρχει, πιστεύω ότι όταν υπάρχει θέληση και από τα παιδιά που θα έρχονται στην ομάδα και από τα παιδιά του χωριού, αυτά που μπορούν και μαζί και δουλεύουν, πιστεύω ότι πάντα υπάρχει θέληση για να καταφέρεις να πετύσεις ό,τι θέλεις. Η ομάδα από τότε που βγήκε στη β' κατηγορία δεν έχει ξαναπέσει. Έχει πέσει. Μια φορά έπεσε από το 2012-2013. Που ανέλαβα εμείς. Έπεσε για μια μετά χρονιά. Από 12 συν 7 έτη στην Α2 και Β. Ναι, ναι, ναι. Έπεσε όταν ανέλαβε η διοίκηση σημερινή το 2013 στη Γ. Εκεί αναλάβαμε εμείς, ανεβήκαμε απευθείας στη Β. Δεύτερη χρονιά, την πρώτη παλέψαμε για τον υποβιβασμό, για να αποφύγουμε τον υποβιβασμό. Πέρσι τελειώσαμε έκτη και φέτος πήραμε πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εγώ η σχέση με που είχαμε τα κόσκινα, έχω πάρει σκυλί, είχα πάρει σκυλί από τα κόσκινα. Άσχετο, δε άσχετο που μένα, αλλά είχα πάρει σκυλί από έναν κύριο που ζευγάρωνε Αλάσκα Μάλαμιουτ, να ξέρετε, στα κόσκινα. Ασχολιόταν με το, νομίζω, Φρυγανιό της λεγόταν, ασχολιόταν με τάπητες, έπλαινε τάπητες και τέτοια. Κερασίτης. Αυτός ο μικρός αναγκαίος, δεν πιστεύω να ήταν γιος του. Ανυψιός. Ναι, λοιπόν, είχα ένα σκυλί, λοιπόν, είχα πάρει από αυτόν. Ναι, είχα πάρει, α, μπράβο, Στέφανος. Έτσι. Ένα χάσκι, ναι, πάνω από 10 χρόνια. Τι, 14 το είχα εγώ, 14 το είχα εγώ. Και είχα πάει, ήταν η πρώτη φορά που πήγα, η πρώτη φορά που είχα πάει, που είχα πάει, και εγώ χάσκι το είχα πάρει, αλλά δεν ήταν χάσκι, ήταν Αλάσκα Μάλαμιουτ, ένα συγγενής του εκεί που έμοιαζε και ήταν και πιο και αρκετά καλό. Αυτή ήταν η σχέση. Και τώρα, μια και είπαμε ότι το χωριό ήταν έτσι, τώρα το χωριό πώς το βλέπει αυτό όλο, Μάρια? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να το πάρω εγώ λίγο πιο πίσω. Όταν αναλάβαμε εμείς σαν διοίκηση, η ομάδα είχε πέσει στη Γάμα. Καταρχήν κάνατε δύο πολύ ωραία πανηγύρια που δεν μας καλέσατε ποτέ, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι, αυτά τα λέμε. Άστα τώρα το τωρινό, τα δύο πρώτα. Πάμε παρακάτω. Αστειεύομαι, προχώρα. Θα είσαι τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι. Θα επανορθώσουμε στο φετινό. Θα επανορθώσουμε. Δεν πάμε εμείς, τα έχουμε κόψει αυτά, αφού ξέρω Χριστόφορο, δηλαδή είναι κομμένα. Εμένα τα μάξιμου, κοίτα να δεις τώρα, κατά διαβολική σύμπτωση, μόλις περνάει το βασιλικό. Μετά ή θα στρίψει αριστερά για την Κυμνού. Πάει μόνο του. Ή θα στρίψει για την Κυμνού, προσεξέ με τώρα. Ή θα πάει στα Ζάρκα, βέβαια, αν περάσει την Κυμνού, μετά πάει Ζάρκα κατευθείαν καρφί. Χρακ,
δεν σταματάει. Πάει μόνο το. Και βέβαια πολλές φορές αν δεν στρίψει τα σάρκα, μπλοκάρει το τιμόνι, καρφώνται στο λεωφόρι. Τώρα τελευταία είχε πάει και στο 8-9, πήγαινε γενικά. Οπότε μην φοβάσαι να το χάσουμε τον δρόμο. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Όταν αναλάβαμε λοιπόν εμείς την ομάδα, μαζέψαμε όλα τα παιδιά του χωριού και είπαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή πάλι μια ομάδα στη γάμα κατηγορία. Πραγματικά κάναμε μια πολύ καλή πορεία εκείνη τη χρονιά. Ανεβήκαμε την κατηγορία με προπονητή τον Μπάμπη τον Θεοδόρου. Την επόμενη χρονιά δυσκολευτήκαμε λίγο, κρατηθήκαμε τελικά όμως στη β' κατηγορία. Και η προηγούμενη σεζόν είχαμε δυστυχώς για μας, για την ομάδα δυστυχώς, αλλά καλό για τα παιδιά, έφυγαν πάρα πολλά παιδιά για δουλειά από το χωριό. Με αποτέλεσμα το δίλημα που τέθηκε τότε σε μας σαν διοίκηση ήταν ή κρατάμε την ομάδα και φέρνουμε ξένους ή διαλύουμε την ομάδα και δεν υπάρχει πλέον αθλητικός όμιλος Κοσκίνων. Η απόφαση τότε της διοίκησης ήταν καλύτερα να πλαισιώσουμε αυτά τα παιδιά που είχαν μείνει στο χωριό. Πόσα παιδιά είναι εντόπια τώρα? Είναι αρκετά, είναι 7-8 παιδιά είναι στην ομάδα. Και από τα γύρω χωριά έχετε? Όχι, από τα γύρω χωριά δεν έχουμε. Δεν έχουμε τα γύρω χωριά. Μόνο έχουμε μόνο τον Βυριώτη που είναι από τις Πετρίες. Α, μπράβο, το μόνο τον Κώστα, τον Βυριώτη, ναι, ναι. Και τότε αποφασίσαμε λοιπόν, καλό είναι έστω και αυτά τα παιδιά που είχαν παραμείνει τότε στο χωριό και δεν δουλεύανε εκτός χωριού, να έχουμε αυτή την ομάδα η οποία είναι σημείο αναφοράς για όλους στο χωριό. Πολλές φορές στα Σαββατοκύριακα που έχουμε παιχνίδι έρχονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, 80 χρονών, 75 στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Αλλά είναι και το σημείο αναφοράς, δηλαδή ενώ βλέπεις ότι δεν έχουν άλλο θέμα πολλές φορές στα καφενεία παρά μόνο το θέμα της ομάδος. Ταξιάρχη, πώς το λέγανε τον προπονητή εκείνον που είχατε πολλά χρόνια όταν είχατε πρωτοβουλία? Ο Μιρότσο. Ναι, κατέχει το ρεκόρ στην Εύβοια. Δεν ξέρω, αυτό λέω συνέχεια του και αυτό, γιατί ξέρεις, παίρνει θάρρος. Και τον επαναφέρω εγώ, εντάξει, λέει με 7 χρόνια, το λέω πια. Πόσα, ήταν 12. 12-13. Μπράβο, 13 χρόνια σε σίγουρα. Ναι. Θα το σπάσει ο νυν προπονητής στον Κοσκίνο. Θα το σπάσει ο νυν. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Να πάει να πάρει δίπλωμα, πιστεύω να πάει στη σχολή τώρα. Δάσκαλος. Έχει ήδη καταθέσει τα καρδιά. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Είναι δεδομένο. Να βάλουμε σε κανένα καράβι, να φύγει για Κύπρο. Για εκεί που είστε. Ανεβάζει σε κανένα καράβι. Πάντως ο δάσκαλος το ημίχρονο μου θύμισε λίγο αλέφαντο. Τον άκουσα εκεί, το έχει αυτό το. Έχει λίγο τάσεις αλέφαντο. Εγώ είμαι φαν και δεν το λέω ειρωνικά. Εγώ είμαι φάνικος αλέφαντο. Και εγώ, και εγώ. Εγώ είμαι φάνικος αλέφαντο, να ξέρεις. Α, σου πω τώρα ένα περιστατικό τώρα. Ναι, αλλά δεν. Έχει μια διαφορά όμως. Ότι ο αλέφαντος έχει. Λέει και κάποιες ατάξεις. Ενώ ο δικός μας δεν λέει. Τίποτα. Ήταν το άγχος και τώρα, ήταν το άγχος. Ήταν το άγχος. Προχθές έδωσες μάχη με έναν πολύ καλό σεντερφόρ, με δύο καλά σεντερφόρ, αλλά εγώ θα πω με αυτόν που έχει δώσει πολλές μάχες, τον Ανέση τον Αργύρη. Και πραγματικά στο τέλος η αγκαλιά του με τον Γιώργο, στη φωτογραφία που τους τράβηξα, βούλιαξε το Facebook, έτσι θα το πω σε εισαγωγικά. Ήτανε για σας η αναγνώριση των αντιπάλων όσο αφορά την νίκη κάτι που έκανε ακόμα πιο σημαντική την νίκη σας και την άνοδο? Γιατί κακά τα ψέματα αντιμετωπίσατε μια ομάδα με βαρύ όνομα. Όπως και να το κάνουμε, αμαρτιακός. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην περνάει τα καλύτερά του, αλλά μην παραγνωρίζουμε ότι ανήκει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ευωϊκών ομάδων που είναι γύρω σε καμία 20-22 που έχουν φτάσει τώρα. Εκεί 21-22 που έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες. Έτσι. Και μιλάω για τον Ανέση τον Αργύρη. Εκεί πώς ήταν αυτή η μονομαχία? Όπως ήταν και στο πρώτο γύρο. Ξέραμε τα δυνατά του σημεία. Ξέραμε πώς έπαιζε η ομάδα του Αμαρτιακού και βάσει το πλάνο του προπονητή μας και την αλληλοκάλυψη των παιχτών και των συμπαιχτών μου, κερδίσαμε το παιχνίδι που πιστεύω ήταν το πιο εύκολο διπλό που πήραμε φέτος στην κατηγορία αυτή. Το πιο εύκολο διπλό. Και δεν ούτε κάνω μπλάκο ούτε τίποτα. Και πριν πάω σε τραγούδι θα ρωτήσω τον ταξιάρχη, η φάση που πας στη γραμμή και καλύπτεις και σώζεις την ομάδα και μετά από 2 λεπτά έρχεται το 2-0 με τον γκολ του εξαιρετικού Μπέρκ των Φτωχών. Γιώργο Κοκαλά, καλά το λέω. Έτσι, Μπέρκ των Φτωχών. Πρόσεξέ με τώρα. Θα μπει στο YouTube και θα δεις τη φάση που έχει σώσει ο Μανολάς την κεφαλιά του Ντέταρη. Στο 0-1 από το βάζει ο Καραγκιοζόπουλος. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να το πιστέψετε. Δες τη φάση αυτή και δες και τη δικιά σου. Αν εξαιρέσει ότι ο Μανολάς σώζει ψηλά, η φάση
Είναι απίστευτο αυτό που σου λέω. Δεν το, δηλαδή το κάθισα το είδα. Έχει απίστευτες ομοιότητες σε όλη την εξέλιξη. Υπάρχει το βίντεο του αγωνά, έχει βιαιρεθεί το βίντεο. Το έχεις, γιατί νομίζω τραβάει και ένα παιδί από την Αμάνθο που έχει ανεβεί και από εκεί για τα παιδιά. Δεν το έχουμε δει. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά η φάση επειδή έτυχε να είμαι στον αέρα είναι έτσι. Τι είδες εκεί, τι σκέφτηκες? Δεν σκέφτηκα κάτι. Απλά όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει να παίζω τη θέση αυτή του στόπερ και να προσπαθώ πάντα να καλύπτω τους χώρους. Είδα ότι η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, είδα τον Ανέστη να προσπαθεί να πιάνει την κεφαλιά. Και ασυνέστητα πήγα στο δεύτερο δοκάρι. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε στην πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε εδώ με τα παιδιά των Κοσκίνων και να προσπαθήσουμε να βρούμε και στο τηλέφωνο τον coach ομάδας, τον κύριο Σάκη Νικολάου. Επιστρέφουμε εδώ στο 965 και στο δυνατά καθλητικά του απογεύματος. Κύριε Γκούμα, μας ακούτε εσείς τώρα? Κύριε Γκούμα, μας ακούτε? Μας ακούτε εσείς? Γιατί είχαμε και την παρεμβολή του κύριου Σεφερλία για την καλησπέρα του. Κάθομαι να μας ακούει κύριε Γκούμα τώρα. Μας ακούτε κύριε Γκούμα τώρα? Για να δούμε. Θέλετε και πιο χαμηλά τώρα? Είστε καλά? Λίγο, μα φέρνει. Καλησπέρα στο φίλο του Μιχάλη του Κοκόρη. Ευχαριστούμε για τη διόρθωση. 2-1 είχε κερδίσει η Χαλκίδα μέσα στο Λίλα τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Δίκιο έχει, δίκιο έχει. Έτσι είναι. Πες μια καλησπέρα εσύ στο Μιχάλη τον Κόκορη και να θυμηθώ μια μέρα πάντα να σου τραβήξει τα αυτή. Καλησπέρα Μιχάλη. Να ξέρεις, ο Χάρης εδώ πέρα είναι ο άρχοντας των αποτελεσμάτων. Το ξέρουμε, άρα τώρα του φτιάχνω και σποτ. Να ξέρεις πώς έβαζε ένα σπορ η ώρα των αποτελεσμάτων. Θα φτιάχνω η ώρα των αποτελεσμάτων με το Χάρη Παπίτσα. Χρακ. Και θα παίζει χαλί του. Αλλά δεν είμαι ακόμα στο τραγούδι, δεν ξέρω το τραγούδι του βάλω. Αυτό είναι δύσκολο. Ναι, γιατί μου έχει παραστρατήσει τώρα τελευταία. Μου πάει σε κάτι μόσταρα από εδώ, από εκεί. Ξέρετε, τέτοιες μουσικές. Θα δυσκολευτείς ακόμα περισσότερο. Ναι, Χριστόφορ, πάει με αυτή τη μουσική πουθενά? Πουθενά. Δεν πάει πουθενά με αυτή τη μουσική. Ωραία. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να συνομιλήσουμε για να ακούσουμε τον αρχιτέκτονα της μεγάλης επιτυχίας των Κοσκίνων, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σάκη Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους παιχταράδες μου, τα λιοντάρια μου όπως τα αποκαλούσα όλη τη χρονιά, σε όλους όσους μας ακούνε και στον πρόεδρο. Μάλιστα. Τον πρόεδρο τον άφησες τελευταίο και δεν ξεκίνησες καλά, γιατί να ξέρεις, η αλφα κατηγορία η καρέκλα είναι ηλεκτρική. Με τον πρόεδρο, για να σας διακόψω, είχα μια ανάψογη σχέση. Καλά, όλοι έτσι λένε, αλλά έτσι λέγανε και για τον Κόκαλη, αλλά μετά τους ξύλωνε. Έκανα τις βολιδοσκοπήσεις, μου έβλεπα ποιος παίχτης μου κάνει και τώρα προεδράρα, το θέλω αυτό. Τελείωσε, μου τον έφερνε. Για την αλφα κατηγορία της έχεις κάνει? Δόξα σε ο Θεός, τώρα έχουμε 8 παιχνίδια, έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε ποιοι μας κάνουν. Μάλιστα. Καταρχήν, πώς προέκυψε το προπονητή Λίκη στα Κόσκινα και στην Εύβοια? Θα σας τα πω όλα στα ίσα. Θα σας σηκωθεί λίγο η τρίχα. Άντε να το ακούσω. Όταν ήταν ο κύριος Βιλιώτης, η ομάδα αποφάσισε ότι δεν πήγαινε άλλο με τον κύριο Βιλιώτη για τον ΑΧΙΨ λόγο. Και λέω στον πρόεδρο, πρόεδρε θέλω να λάβω την ομάδα. Μου λέει, το κατέχεις? Το κατέχω. Θέλω να μου εμπιστευτείς την ομάδα 3-4 παιχνίδια και θέλω να την αναλάβω. Ανέλαβα την ομάδα με 8 βαθμούς. Πέρσι στο τέλος του πρώτου γύρου και το επίσημο ντεμπούτο μου ήταν με την ομάδα της Κίμης στην Κίμη, όπου πήραμε το 0-0. Η ομάδα με τον ίδιο, συνεχίσαμε με τον ίδιο κορμό, άρχισα και έβλεπα ότι η ομάδα είχε ανέλυξη. Δηλαδή όλο το δεύτερο γύρο πέρσι, αν το δείτε, μαζέψαμε 33 βαθμούς σύνολο πήγαμε. Την επόμενη χρονιά ο πρόεδρος ήθελε να συνεχίσω γιατί όντως η ομάδα πήγε καλά. Και επί ευκαιρίας εδώ θα κάνω ένα σταθμό. Ήθελα να ευχαριστήσω τους παίχτες, ηγέτες και κλειδιά που έχετε εκεί, τόσο τον αρχηγό όσο και τους παλέμαχους σε εισαγωγικά, γιατί μου κάναν την τιμή, το λέω και σηκώνεται η τρίχα μου αυτή τη στιγμή και συγκινούμε, μου κάναν την τιμή αυτά τα παλικάρια να έρθουν να συνεργαστούν μαζί μας στα Κόσκινα, σε ένα χωριό με 250 κατοίκους, και αυτό το οποίο πίστευα και τους έλεγα από την αρχή της χρονιάς, θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα, μπορεί κάποιοι να με έπαιρναν για τρελό, μπορεί κάποιοι να έλεγαν ότι είμαι αφελής, εγώ πίστευα στον κορμό και σε αυτούς τους παίχτες, ηγέτες, κλειδιά, που έχουν φάει με το κουταλάκι τα γήπεδα της Εύβοιας
και μου έκαναν την τιμή να παίξουν μαζί μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τους αγαπάω. Μάλιστα. Αλφα τοπική κατηγορία ενόψιν, σχολή προπονητών UFA-SE ενόψιν. Coach, τα σχέδιά σου για το μέλλον. Τα σχέδιά μου για το μέλλον, αγαπητέ μου, έχω όνειρα για την ομάδα. Αν συνεργαστούμε για τη νέα χρονιά που πιστεύω ότι θα τα βρούμε, πιστεύω ότι η ομάδα με τον κορμό που έχει και με κάποιες προσθήκες σίγουρα θα μείνουμε και στην αλφα κατηγορία εύκολα. Γιατί υπάρχει θέληση και όταν υπάρχει θέληση και αγαπάμε αυτό που κάνουμε όλοι και είμαστε μια οικογένεια, ποτέ δεν μπορεί τίποτα να μας βάλει κάτω. Μάλιστα. Πιστεύω στην ομάδα των Κοσκίνων και θα κάνω ό,τι μπορώ αυτή τη χαρά που χαρίσαμε στον κόσμο μας, στους εαυτούς μας, να χαρούμε και άλλες στιγμές καλές. Γιατί να είστε σίγουροι ότι η ομάδα των Κοσκίνων τώρα αρχίζει η ιστορία της. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε, να σας πούμε και από μικροφόνο του 965 και του Ράδιο Αλιβέρια 1 να έχετε καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Αν μου δίνετε ένα λεπτάκι το χρόνο. 30 δεύτερα τα έχετε. Ωραία. Ήθελα να ευχαριστήσω όλο το φίλαθλο κοινό μας που μας ακολουθούσε και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όλους όσους πίστευσαν στο λέξη πρωτάθλημα από την αρχή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό μου που με ανέχτηκε να λείπω τόσες ώρες από το γήπεδο και να ασχολούμαι καθημερινά με τους παίκτες και την ομάδα. Αυτό έπρεπε να το πείτε πρώτο. Το άφησα τελευταίο γιατί ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα αθλητικά κανάλια που ήταν δίπλα μας όλη τη χρονιά, στην ΕΨΕ που σε καμία περίπτωση ούτε μας βοήθησε και ούτε μας αδίκησε, ήταν στο ύψος της και την υπερευχαριστώ. Σε όλους τους διαιτητές που μας κάναν φέτος και σε παιχνίδια που είχα χάσει τους έδωσα συγχαρητήρια γιατί ήταν άξιο συγχαρητήριο και ευχαριστώ όλο τον κόσμο γιατί το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και το πρωτάθλημα το αφιερώνω στον πατέρα μου που έχασα και συγκεκριμένα την ημέρα που παίζαμε μπάλα είχα το μνημόσυνο του στην Κύπρο. Τον αγαπάω και του αφιερώνω το τραγούδι εκεί ψηλά που βρίσκεσαι. Ωραία. Coach, να σε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλά. Ευχαριστούμε τον προπονητή της ομάδας των Κοσκίνων, τον Σάκη τον Νικολάου. Να έρθουμε πάλι στην κουβέντα. Γιώργο, ποια ήταν η πιο δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος εκεί που είπες ότι χλώματα βλέπω τα πράγματα. Η δυσκολότερη ήταν νομίζω στη τελευταία ήττα που κάναμε μέσα στην Κάριστο, που μετά από αυτό δεν κρινόταν από εμάς αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή όχι, θα έπρεπε να στραβοπατήσει η Αμάρινθος για να προσπεράσουμε. Εκεί βέβαια δεν το βάλαμε κάτω, πίστεψα ότι εντάξει, λέμε πάμε να το παλέψουμε και αν στραβοπατήσει να περάσουμε μπροστά. Πιστεύω νομίζω ότι εκεί ήταν και από τότε νομίζω ήταν και η τελευταία μας ήττα που κάναμε. Έχουμε 9 νίκες συνεχόμενες μετά το 1-0 που είχαμε χάσει στην Κάριστο. Πιστεύω μετά, εφόσον είδαμε ότι έκανε και ξέραμε και η Αμάνιδος ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από εμάς σαν ομάδα. Είχε πιο νεαρά παιδιά με πιο πολλά τρεξίματα και τέτοια. Εμείς είχαμε περισσότερη εμπειρία. Ήτανε κάπως πώς να το πω, ήτανε περίπου ίδια τα πράγματα, ίδιες οι ομάδες. Δηλαδή και πιστεύω μετά ότι εφόσον στραβοπάτησε την πρώτη φορά, λέω όλα θα επεκτούν μέσα στην Αμάρινθο μετά και όπως και έγινε. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος στο όλο το πρωτάθλημα, ομάδα? Στο πρώτο γύρο τα Ζάρκα. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι. Πες τον πρόεδρο δυνατά. Δυνατά. Όχι, στο παιχνίδι που κάναμε στα Κόσκινα, ναι. Το 3-2. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μπάπης ο Γεωργίου. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε ομάδα που να παίζει την μπάλα με τη μία, δεν υπάρχει ούτε στην αλφα κατηγορία. Δεν υπάρχει. Πολύ καλή δουλειά. Ταξιάρχη, αντίπαλος. Ποιος αντίπαλος ήταν ο πιο δύσκολος όλη τη χρονιά? Πιστεύω ότι δύο αντίπαλοι που με δυσκολέψαν, μπορώ να πω, είναι ο Ανέστης, όπως όλοι γνωρίζουμε για την κατηγορία, είναι πολύ καλός, της Αμαρίνθου, και το Center Fort της Καρίστου. Ο? Το Center Fort της Καρίστου. Το Center Fort της Καρίστου. Δεν τον είχα δει. Σφυρίδης. Σφυρίδης. Ναι. Γιάννη, κάποιο πέτυχες κανένα γκολ στα Κόσκινα, καταρχήν? Ναι. Πόσα? Ένα πέτυχα. Πού? Συγκονίστρα. Συγκονίστρα, Το 1-0.
Θέλω να μου πεις λίγο το επίπεδο της Β' κατηγορίας και του Νοτίου Ομίλου. Πώς το είδες γενικά, όσο είδες. Α, ήσουν και το πρώτο εξάμεινο στον Άγιο Λουκά, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Ήμουνα και πιο παλιά στο Νεοχώρι πάλι που έπαιξα. Α, μπράβο, ναι. Σωστά. Σωστά. Που πήγαμε στα μπαράτσια να πήγαμε πάλι κατηγορία. Δεν έχει μεγάλες διαφορές με την Α. Εγώ πιστεύω είναι θέμα πειθαρχίας περισσότερο για κάποιους παίκτες και θέμα δύναμης είναι. Το να πας τώρα, εντάξει, η ομίλη είναι λίγο διαφορετική, ο Νότιος με το Βόρειο και το Κεντρικό. Βλέπεις, διαφέρουν κάπως λίγο σε ποιότητα του ποδοσφαίρου, αλλά όχι να φανταστείς μεγάλη διαφορά, πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Πρόεδρε, είπες προηγουμένως ότι αναγκαστήκανε παιδιά να φύγουν λόγω κρίσης. Αυτή η κατάσταση που ζούμε στη χώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και η εξαθλίωση μας έχουν οδηγήσει κάποιοι, δυστυχώς. Κάποιοι που εμπιστευτήκαμε, τους ψηφίσαμε, τους ξαναψηφίσαμε, ήρθαν άλλοι μας, δημιουργήσαν άλλες προσδοκίες, ψηφίσαμε και αυτούς. Και γενικά φτάσαμε στη χώρα που ανέδειξε ένα σωρό ήρες να βγάζουμε 500.000 Έλληνες ψηφοφόρους που δυστυχώς ψηφίζουν ακροδεξιά μορφώματα. Δυστυχώς δηλαδή, έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, σε αυτόν τον τόπο. Όλη αυτή η κρίση πόσο κακό έχει κάνει στα χωριά της Νοτιού Ευβοίας? Γιατί στο Βορρά έχω γνώμη και τους έχει ξεπατώσει και εκεί πραγματικά τα έχει ερημώσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά στη Νότια Ευβοία που παραδοσιακά κράταγε τα παιδιά της, πόσο κακό έχει κάνει? Ασφαλώς έχει κάνει κακό και πολύ μεγάλο. Αλλά μόνο αν φανταστείτε το γεγονός ότι όλη η ΑΓΕΤ, ένα τεράστιο εργοστάσιο που κάποτε απασχολούσε χιλιάδες κόσμο από την περιοχή, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει να εργάζονται πολύ λίγοι, ελάχιστοι, γύρω στα 200 άτομα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και είναι πολύ μικρός αριθμός. Και στη Νότιο Ευβοία είναι πολύ μεγαλύτερη ορισμένες φορές η κρίση που μαστίζει την περιοχή, γιατί και ο κλήρος είναι μικρός, δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις για να καλλιεργήσει ο κόσμος να παραμείνουν να ζήσουν από την αγροτική ζωή. Με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά πλέον να φεύγουν για να μπορούν να επιβιώσουν. Υπάρχουν παιδιά των Κοσκίνων που μπορεί να τα προσεγγίσετε του χρόνου στην κατηγορία που είναι μακριά τώρα ή δεν δουλεύουν ή δεν είναι στην ομάδα? Ασφαλώς υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία για μας το καλύτερο είναι να επανέλθουν και να γυρίσουν πάλι πίσω. Μάλιστα. Εσύ είπες μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα παίξεις κι άλλο. Αληθεύει η απειλή σου αυτή? Αληθεύει. Εσύ? Για μένα δεν ισχύει, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί κάθε χρόνο σταματάω. Πέντε χρόνια. Δηλαδή, άκου τώρα, λοιπόν, θα γίνει καταγγελία τώρα. Γράφει την κομπή, γράφουμε. Ωραία. Δύο άνθρωποι έχουν βραβευτεί πολύ γιατί σταματάνε. Έχουν πάρει και ανθοδέσμες. Έχουν χιλιοβραβευτεί. Ξέρει ποιος είναι. Ο ένας τον Πασινάς και ο άλλος ξέρει ποιος είναι. Και αυτό συνεχίζει. Και αυτόν τον έχετε που πει να τον πάρετε για μεταγραφή. Υποψήφιος. Δεν ξέρω αν τον αφήνει και απέκος. Ορφέας ο Ζήσης. Δεν υπάρχει. Και αυτό τον ευραβεύει Αρτάκ, τον φέρνει πίσω, τον ευραβεύει, του δίνει ανθοδέσμη. Πες να τάξει να φέρει πάει στην Καστέλα. Το βάζει το κολλήτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι εμένα ομάδα δεν με έχει βραβεύσει ακόμα, γι' αυτό δεν έχω σταματήσει. Μόνο εσύ. Μόνο 965 με έχει βραβεύσει. Μάλλον τους αρέσουν τα λουλούδια. Πάντως τους αρέσουν τα λουλούδια. Να πω κάτι. Πραγματικά όμως τώρα, χωρίς να είναι ειρωνικό αυτό που θα πω, στην εποχή σας, θα πω των τριών. Έχουμε αφήσει λίγο στην κουβέντα απ' έξω του ταξιάρχη, θα επανέλθουμε. Είναι και νεότερος, μπορεί να. Στην εποχή σας. Μπορούσαν να παίξουν εύκολα οι 40 λεπτές βάσει του επίπεδου? Όχι, εγώ πιστεύω όχι. Γιατί εγώ επειδή εγώ είμαι ένα χρόνο δύο πιο μεγάλο από εσάς, αλλά τα έζησα ότι τότε δεν μπορούσε. Γιατί θυμάμαι εγώ τώρα στον Ελίσποντο δύο παίχτες κολοσσούς, τρεις από κολοσσούς που παίξανε μεγάλο ρόλο στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ο ένας ήταν ο μεγάλος ο Γιάννης ο Βλάχος της Χαλκίδας, άλλος ήταν ο Παύλος Παπαδόπουλος και άλλος ήταν ο Γιώργος ο Λέων του Ολυμπιακού που έπαιξαν το 88. Στον Ελίσποντο το 1988 ο Παύλος πρέπει να ήταν 35-36, ο Γιάννης ο Βλάχος κάνα δύο χρόνια πιο μεγάλος και ο Λέων 32, και δυσκολευτήκανε στο αλφα τοπικό τότε. Δηλαδή μιλάμε παιδιά που καταλαβαίνετε είχαν παίξει κατηγορίες τώρα. Ενώ τώρα βλέπουμε πολλά παιδιά που έχουν κάνει λεγόμενα αθλητική, έχουν καλή αθλητική συμπεριφορά όπως και τα κορμιά τους βοηθάνε, όπως καλή ώρα εσείς τρεις, ο Σάκης ο Ρούσος 4 που τον ξεχάσαμε. Καλή επιτυχία, το ευχηθούμε. Αγγλικά είπαμε. Αγγλικά. Εντάξει, καλά κάνει το παιδί. Η μόρφωση δεν σταματάει ποτέ. Βλέπουμε ότι παίζετε και παίζετε με ευκολία και παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι παίζουν παιδιά, παίζουν και σε α κατηγορία. Βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει πάει και στη γάμα εθνική. Δηλαδή το στόπερ του Παναριακού ο Φίλης
Το έπαιζε με τον Χριστόφορο αντίπαλο όταν έπαιζε στη Μηδέα τότε. Και έπαιζε τώρα σε γάμα εθνική 41. Ο Κιάσος είναι στη Β' εθνική σε 42, πάει προς 43. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το θέμα. Αυτό έχει αλλάξει επειδή έχει πέσει το επίπεδο ή η ποιότητα η δικιά σας, δηλαδή καταλαβαίνετε λέω, των παιδιών αυτής της ηλικίας ήταν πιο μεγάλη από αυτούς που έρχονται τώρα. Γιάννη. Έχει πέσει το επίπεδο βέβαια λίγο, αλλά τώρα πώς να το πεις, ότι έχει πέσει το επίπεδο, το έχουν κάνει ίσως η νέα γενιά να πέσει το επίπεδο. Γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάλα και έχουμε αγαπήσει αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής και παίζουμε μέχρι τα 43 που είμαι εγώ τώρα και ο Γιώργος στην ίδια ηλικία μένα για τον Χριστόφορο, τα παιδιά τώρα δεν έχουν. Κάποιο κίνητρο που να τους τραβήξει στο γήπεδο μόνο. Έχουν άλλα κίνητρα που τους διώγνει από το γήπεδο. Αυτό βλέπω εγώ. Βλέπω προσωπικά από το γιο μου. Που είναι 11 χρονών. Παράδειγμα. Όταν τους λέω ότι ξέρεις, εντάξει είναι ζεστός, ακολουθάει βέβαια. Αλλά βλέπω και άλλα παιδιά. Δεν ακολουθάνε έτσι. Έχουν άλλες. Άλλα ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, ναι. Εντάξει, είναι και έχει αλλάξει και λίγο ο τρόπος ζωής τώρα γιατί τα παιδιά πιέζονται περισσότερο με φροντιστήρια, δεν προλαβαίνουν, αλλά έχουν πολλές, πώς να το πω, δραστηριότητες και εντάξει, κάπου δεν προλαβαίνουν, κουράζονται κιόλας. Αλλά εντάξει, τώρα βλέπω από ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, που ξεκίνησαμε να παίζουμε τώρα αλφα κατηγορία, βλέπω παιδιά δηλαδή που δεν πάνε στο γήπεδο πολύ από τη νέα γενιά. Αυτό που κάναμε εμείς παλιά δεν το κάνουμε. Εντάξει, αρχή, τα ζάρκα βγήκαν, στάθηκαν με αξιοπρέπεια, κρατώντας το μοντέλο αυτό που είχαν. Εσείς, έχοντας ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό μοντέλο ομάδας και παιχτών, βγήκατε. Έχεις παίξει αλφα κατηγορία, έχεις φορέσει μια φανέλα βαριά όπως είναι ο Ταμιναϊκός. Τι πρέπει να αποφύγετε για να σταθείτε αξιοπρεπώς και να κυνηγήσετε κάτι παραπάνω από τη συμμετοχή στην κατηγορία. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Τι πρέπει να προσθέσετε. Ας μην πάμε. Βασικά θα πρέπει, εφόσον η ομάδα στηρίχθηκε σε κάποιους παίκτες και βγήκε κατά κατηγορία, καλό θα είναι αυτοί που θέλουν, καλό είναι από τη διοίκηση και από τον προπονητή να γίνει μια προσέγγιση σε αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν να ασχολούνται ακόμα με το ποδόσφαιρο, αν θέλουν να παραμείνουν να είναι στην ίδια ομάδα. Γιατί καλό είναι ο κορμός σε μια ομάδα όταν πάει καλά να μην χαλάει. Λοιπόν, και από εκεί πέρα, εφόσον μπορούν τα παιδιά όπως είναι ο Γιάννης, όπως είναι ο Γιώργος, όπως είναι ο Χριστόφορος, όπως είναι ο Σάκης Ορίσος που λείπει, από αυτούς που υπάρχουν, αυτοί που θέλουν να μείνουν, να μείνουν. Θωμάς Αμήνη, ο Θωμάς Αμήνη. Εκεί είναι, πού να μείνει. Αμένει κιόλα. Εντάξει, κοβέ. Αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Αυτό είναι ο μόνο σίγουρο. Εγώ ρε τον είδα στο ημίχρονο, νόμιζα ότι ξεψύχαγε και μετά τον βλέπω πάω να πω και λέω του καλίτσα στο ότι του λέω μάλλον πάει για αλλαγή τα κόσκινα. Έκανε έτσι, φώναζε το δάσκαλο. Εκεί μετά τον είδα, πάμε ζωντανό πάλι. Όχι, είχε γίνει το αντίθετο. Ήθελε να τον βγάλει ο coach και του λέγε δεν βγαίνω. Αυτό ακριβώ έχει γίνει. Ωραία. Πρόεδρε, τι έχει ετοιμάσει η ομάδα, πόσο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να πατήσει καλά στην Α κατηγορία και να μην είναι ένα πυροτέχνημα. Κοίταξε Μανώλη, να δεις. Χωρίς να είναι ντροπή, να γίνει κάτι αντίστοιχο, θα το ξαναπώ, όπως πολύ ωραία και το κάναν τα ζάρκα, από τη στιγμή που έχουν αυτό το μοντέλο ομάδας. Ακούστε λίγο. Εμείς με την ίδια συνταγή που πορευτήκαμε φέτος, θα πορευτούμε και του χρόνου. Τι εννοώ. Του χρόνου έχει έξοδα, πιο πολλά. Τα έξοδα εντάξει, είναι άλλο θέμα. Ως προς την ομάδα να πούμε τώρα. Έγινε ένα ταξίδι σε εστία. Συνεδιψώ. Έχει πράγματα πολλά. Οι προπονήσεις φέτος μπορεί να ήταν πιο λίγες, του χρόνου πρέπει να είναι πιο απαιτητικές. Αυτό είναι ένα θέμα. Οι μετακινήσεις, όλα. Εμείς αυτό που είπε και ο ταξιάρχης θα εφαρμόσουμε. Όπως πρόπερση κρατήσαμε τον ίδιο κορμό και προσθέσαμε, μας έκαναν την τιμή τα παιδιά ο Γιώργος ο Μπασινάς, ο Χριστόφορος ο Κουρούπης, ο Γιάννης ο Γκούμας στην πορεία, να έρθουν στην ομάδα. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και φέτος. Μην ξεχάσουμε και τους τρεις πιτσιρικάδες από την Ερέτρια, τους άλλους που είναι και εξαιρετικά, και τον τερματοφύλακα που είναι τραυματίας. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Σταματάκο, το Κοκάλα, το Βλάπο. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά έτσι στο Δημήτρη τον Παταζή, τον τερματοφύλακα, τον άλλο που δεν έρχεται τώρα το παιδί λόγω εργασιών. Ήταν ο πρώτος που ήρθε από την Ερέτρια και μαζί ήρθαν και όλα τα άλλα παιδιά. Ναι, ήρθε ο πρώτος που μας έδωσε το OK. Αυτή από την Ερέτρια είναι δανεική. Όχι. Α, είναι δικά σας δελτία όλα. Βλέπω ο Κοκάλας πάντως
Δεν τον βλέπω να τον έχετε για πολύ. Μπορεί να είναι και πρώτος μπάσκετ. Ο Κάλλας μέχρι πέρσι που ήρθε σε εμάς είχε να παίξει 4 χρόνια μπάλα. Έπαιζε μπάσκετ το παιδί. Δεν έπαιζε μπάλα. Τελικά ο Κοκάλλας που ξέρει λιγότερη μπάλα έκανε καριέρα. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Καταρχήν ο Κώστας ήξερε πιο πολύ μπάλα από όλους. Ναι, ναι. Το ξεκαθαρίζω. Μου το λέγανε ότι. Το... Ο Κώστας ήξερε πιο πολύ μπάλα από όλους. Έχουμε παίξει και συμπαίκτες. Α, μπράβο λοιπόν. Και αντίπαλοι, εμείς χρόνια με τον Τίνο. Αυτός όμως εδώ ο Κοκάλλας έχει όλα τα φώτα να κάνει μια πολύ καλή καριέρα. Έχει καλά στοιχεία για να ξέρει και τη θέση. Έχει πολύ δηλαδή προθέσει. Έχει, ναι, έχει. Και τον έχει βοηθήσει και κινήσει τον μπάσκετ πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι βάζει καλά τον κορμί. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι λίγο. Έχει ένα θεματάκι λίγο στο κεφάλι. Θα το βελτίωσε. Είναι δύσκολο στην Α να παίζει και μπάσκετ και να παίζει και. Ναι, ναι, δεν βγαίνει. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μα το είδαμε και με τον Δωρή τον Ευγενή. Πάνω απ' όλα ένα καλό παιδί και. Μα φαίνεται. Είναι εξαιρετική οικογένεια και οι τρεις και φυσικά ο. Προς τον Βαγγέλη ήταν αστεϊσμός αυτό που είπα, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Πώς έχουμε χαρεί, ένα λεπτό, τρομάρας, μόνο έτσι ξαναδείχνεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια γρήγορη έτσι αποφώνηση. Χριστόφορε, σ' ακούμε. Τι θες να μας πεις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ξεχάσαμε να πούμε ότι αυτό το πρωτάθλημα, αν δεν είχαμε κερδίσει το προηγούμενο παιχνίδι, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μιλάγαμε. Ναι. Έτσι. Που ήταν σχεδόν στην έδρα μας. Το πιο δύσκολο παιχνίδι, το θεωρούσαμε εύκολο και μας βγήκε το πιο δύσκολο τελικά παιχνίδι με τη Σκύρο. Να το χαρούμε τώρα αυτό πάνω απ' όλα. Είπαμε και μες στο παιχνίδι της Βάθειας όταν ήμασταν στα αποδυτήρια μέσα στους πιο μικρούς ότι εμείς όταν μας τα λέγανε πιο μεγάλοι και εμείς έτσι ήμασταν. Μπείτε μέσα να κερδίσετε να γίνετε εσείς μάγκες. Εμείς είχαμε γίνει, θα γίνουμε άλλη μια φορά. Αλλά για εσάς που δεν έχετε γίνει και θέλετε πραγματικά να μιλάει η Εύβοια, μπείτε μέσα να κερδίσετε και να γίνετε μάγκες. Μπήκανε, το καταλάβανε στην αρχή, ήταν προσγειωμένα τα παιδιά όντως και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει η Εύβοια για την ομάδα των Κοσκίνων και τα παιδιά που είμαστε εκεί. Και τα πιο μικρά τώρα, έτσι. Πρόεδρε, με το Μαρμάρι έχει φιέστα. Όχι ακριβώς. Εντάξει, θα έχουμε κάποια πράγματα μετά τον αγώνα, ναι. Έχουμε προγραμματίσει κάτι να κάνουμε. Για όσους έρθουν εκεί στο γήπεδο θα είναι χαρά μας. Και μετά έχουμε ένα μικρό γλέντι πάνω στην πλατεία του χωριού. Πολύ ωραία. Ταξιάρχη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή και στον πρόεδρο για αυτό που στηρίξανε. Γιατί δεν είναι εύκολο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι εύκολο να στηρίξει μια ομάδα. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που ήταν και από την αρχή της χρονιάς και αυτούς που προσθεθήκανε το Γενάρη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Γιώργο. Να ευχαριστήσω, εγώ θέλω να ευχαριστήσω το, καταρχήν τον coach που ήταν αυτός που με έπρεξε σε εισαγωγικά όλο το καλοκαίρι για να, μετά την απόφαση που μία από τις πολλές που, για να σταματήσω το ποδόσφαιρο με έπεισε τελικά. Είναι συντοποιημένος πάντως, μία από τις πολλές. Με έπεισε τελικά, όντως, ναι, με έπεισε. Να θέλω να τον ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, εδώ τα παιδιά όλα που ήμασταν συμπαίκτες φέτος και θέλω να ευχαριστήσω γενικά και εσάς όλους που ασχολείστε με τα ραδιόφωνα, με το ίντερνετ, με όλα αυτά στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Γιατί αν σκεφτείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το ποδόσφαιρο εμείς, τι είχε κάνει ο αντίπαλος, οι αντίπαλοι που παίζαμε, έπρεπε να περάσουν τρεις μέρες μέχρι να βγει η εφημερίδα και να δούμε τι κάνανε οι αντίπαλοι μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί βοηθάει πιστεύω και τα νέα παιδιά. Τους βοηθάει να έρχονται ακόμα περισσότερο στο κήπεδο, γίνονται ακόμα πιο γνωστοί. Βέβαια, εντάξει, μερικοί ξεφεύγουν από αυτό, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει τον αθλητισμό. Βοηθάει να γίνουν όλα πιο γνωστά, όλα πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι αν υπήρχαν και στα χρόνια μας, όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς το ποδόσφαιρο, υπήρχαν τόσα πολλά μέσα και τέτοια, μπορούσαν και περισσότερα ταλέντα να προχωρήσουν παραπάνω. Μάλιστα. Γιάννη, σε αφήσαμε τελευταίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μας, τον Σάκη, και στους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη διοίκηση που με επέλεξε για να έρθει να με φέρει στην ομάδα. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα και εγώ. Και καταφέραμε στο σκοπό μας να πάρουμε τον τίτλο για να ευχαριστήσουμε τον προπονητή που το είχε και καημό. Το είχε καημό. Το είχε καημό. Καημό. Από την αρχή. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η υπέροχη παρέα των πρωταθλητών της ομάδας των Κοσκίνων. Το παραμύθι της τακτοπούτας της Νοτίου Ευβοίας, του χωριού των 250 κατοίκων, έχει μόλις ξεκινήσει. Η Α κατηγορία είναι αυτή που θα τους υποδεχτεί τη νέα χρονιά.
τόσο 965 όσο και το Ράδιο Λιβέρι 1 θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να είμαστε κοντά.